Χώρα μας στον τομέα της υγείας, το ΓΕΣΥ, μπήκε στις ζωές μας σαν σήμερα το 2019 και έκτοτε δοκιμάστηκε, πέρασε από συμπληγάδες, βελτιώθηκε και βελτιώνεται. Σχεδόν 1 εκατομμύριο είναι σήμερα οι δικαιούχοι. Το ΓΕΣΥ δεν σχεδιάστηκε μια νυχτή, ούτε και εφαρμόζεται για να αναβαγείς. 5 χρόνια πριν, όταν ο τότε Υπουργός Υγείας έβαλε στις ράγες και εφάρμοσε το Γενικό Σύστημα Υγείας και έκανε λόγο για ιστορική ημέρα. Μια μέρα όπου η μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση στον τόπο πήρε σάρκα και οστά. Και μέχρι σήμερα, χιλιάδες Κύπροι έχουν ισότιμη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, κατά τον 5ο χρόνο λειτουργίας του, 969.722 είναι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι στο σύστημα. 807.331 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί τους προσωπικούς τους ιατρούς και 637.536 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί ειδικούς ιατρούς. Πέραν των 300.000 δικαιούχων επισκέφθηκαν ακτινολογικά και διαγνωστικά κέντρα και περισσότερο. Περισσότεροι του μισού εκατομμυρίου υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. 698.650 έλαβαν φάρμακα μέσω του ΓΕΣΥ. Πολλές ήταν οι προκλήσεις που βρέθηκαν στο δρόμο του μέχρι την πλήρη εφαρμογή του, όπως πολλά είναι και τα προβλήματα που βρίσκονται ακόμη άλυτα. Τα κενά και οι αδυναμίες που παρατηρούνται δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελούν πρόσχημα και λόγω ανατροπής και εκτροχιασμού του ΓΕΣΥ. Ουδής έχει το δικαίωμα να στοχοποιεί και να μηδενίζει το σύστημα με σκοπό να προωθήσει αλλαγές οι οποίες θα εξυπηρετούν τα μεγάλα ιδιωτικά και προσωπικά συμφέροντα. Αμετάθετος στόχος μας παραμένει η διασφάλιση της βελτιστοποίησής του, θέτοντας τον ασθενή στο επίκεντρο της πολιτικής μας και περιφρονώντας πάντοτε τα δικαιώματά του. Κάποιες προκλήσεις που παραμένουν είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της χρήσης του συστήματος, η ένταξη των καινοτόμων φαρμάκων αλλά και η αντιμετώπιση των ληστών αναμονής. Αυτοψία στο κέντρο τραύματος.